Πάμε στον κύριο Δασκαλάκη. Ξέρετε, είχαμε πιάσει η πρωτοβουλία της Βάλιας Μπούη, βέβαια, πριν από μερικούς μήνες, το θέμα με τις Ιρλανδικές διαβάσεις και αυτές οι περίφημες μεταλλικές ράβδοι, σωστά. Που έχουν τοποθετηθεί ακριβώς. Που τοποθέτησαν κάποιοι εθελοντές. Ποια η εξέλιξη τώρα, ότι υιοθετείται αυτή η πρωτοβουλία? Έχει ακριβώς. Υπάρχει θετική εξέλιξη. Ναι. Το θέμα έχει περάσει, έχει βρεθεί μέχρι και την περιφέρεια, βρέθηκε. Και μάλιστα υπάρχει και διαβεβαίωση από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη ότι θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν και άλλες μεταλλικές ράβδοι σε Ιρλανδικές διαβάσεις σε διάφορες περιοχές. Της Κρήτης. Μάλιστα, μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής. Κύριος Φραγκίστος Δασκαλάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής, Ανθρώπινη Ασπίδα. Την καλησπέρα μας και πάλι. Τα είχαμε ξαναπεί, κύριε Δασκαλάκη. Βεβαίως, καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ήταν μία. Βέβαια, ήταν μία έξυπνη, απλή πρωτοβουλία, η οποία υιοθετείται κατά κάποιο τρόπο και από άλλες περιοχές και από άλλους φορείς. Για πείτε μας περισσότερα. Και δεν θα μπορούσε, νομίζω, κύριε Παναγιωτόπουλο, να μην υιοθετηθεί, μια και μιλάμε για μια πραγματικά πολύ έξυπνη ιδέα, μια πολύ απλή κατασκευή, μήκος το βόρα, που σημαίνει πολύ απλά ότι θα μπορούσε ο κάθε Δήμος ή κάθε περιφέρεια ανά την Ελλάδα να κατασκευάσει αυτή την μεταλλική ράβδο. Και φυσικά τα αποτελέσματα μπορεί κανείς να τα δει ήδη, τις ήδη τοποθετημένες μεταλλικές ράβδους σε κάθε ιρλανδική διάβαση. Συγγνώμη, στην Ιρλανδική διάβαση Κατσαμπά, αλλά και σε Γεροπόταμο. Μάθαμε τώρα τελευταία ότι την προσπάθεια αυτή την συνεχίζει ο Δήμος Φεστού, με πολύ χαρά το μάθαμε αυτό. Ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη ξεκίνησε, κατασκεύασε αυτές τις ράβδους και ήδη έχουν τοποθετηθεί σε κάποιες Ιρλανδικές διαβάσεις. Έπεται και συνέχεια αυτό. Τώρα με την πρόσφατη. Να μας πει λίγο πώς δουλεύει, να μας υπενθυμίσει λίγο πώς δουλεύει αυτή η πατέντα. Ναι, είναι μια μεταλλική ράβδος με φωσφοριζέ χρώμα πάνω στην οποία αναγράφονται τα εκατοστά καθίστρωση. Εκεί όπου πλέον βλέπουμε το ύψος του νερού και θα αποφύγουμε φυσικά να περάσουμε εφόσον δούμε ότι το ύψος του νερού είναι 20, 30, 40 και ενδεχομένως περισσότερα εκατοστά. Μάλιστα. Τώρα είχαμε ωστόσο, και. Ωστόσο, συναντηθήκαμε με τον αντιπεριφερειάρχη του Ιατρίου, τον κύριο Σιρεγονάκη, ο οποίος πραγματικά βρήκε πολύ έξυπνη την ιδέα αυτή και είναι πρόθυμος να μας βοηθήσει. Ήδη μίλησε και απόψε μαζί του και μου είπε ότι προχωράμε. Προχωράμε στην κατασκευή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα πλέον στο ολόκληρο το νησί της Κρήτης θα έχουμε τη συγκεκριμένη μεταλλική ράβδο. Πάντως είχαμε και μία πρόσφατη κακοκαιρία. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα είχε η τοποθέτηση αυτή. Οι οδηγοί φάνηκε να συμμορφώνονται έτσι στην τοποθέτηση αυτή. Και πόσο επηρεάστηκε βέβαια και η Ιρλανδική διάβαση του Κατσαμπά. Εικόνα έχετε σίγουρα? Ναι, έχουμε εικόνα. Υπάρχει βίντεο με νυχτερινή λήψη. Ευτυχώς, κυρία Βουή, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Κατέγραψε μία στάθμη η μεταλλική ράβδος των 10 εκατοστών μόνο. Καλό αυτό, δεν είναι κακό. Άρα και οι οδηγοί οι οποίοι είδαν το ύψος του νερού φυσικά πέρασαν χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα ενδιασμό. Μάλιστα. Σίγουρα πρόκειται για μια πρωτοβουλία αξιέπαινη για την ασφάλειά μας, για την ασφάλεια των οδηγών. Βέβαια. Έτσι. Αν και όλα ξεκινούν, αυτό που λέγαμε από την νοοτροπία τώρα, όσες μεταλλικές ράβδοι και αν τοποθετηθούν, εάν δεν έχουμε την νοοτροπία, την αυτοσυγκράτηση, τη λογική, την ωριμότητα να σταματήσουμε να κάνουμε όπιστε, να μπούμε καν στη διαδικασία να περάσουμε, τι να πούμε, τι να γίνουν αυτές οι πατέντες. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αφιερώνουν τον χρόνο τους. Ακριβώς. Έτσι, και σκέφτονται και τον συνάνθρωπο και προχωρούν σε αξιόλογες δράσεις. Να τον ευχαριστήσουμε. Κύριε Δασκαλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.